Πανοσιολογιώτατε, εκπρόσωπε του Πρόεδρου της Κυβέρνησης, Δήμαρχε Κατερίνης, Πρόεδρου του Κοινοφελούς Ιδρύματος και του Αλεξανδρίου κ. Διονύση Πασκάλη, βουλευτές Πιερίας κ. Μάνη, κ. Σκούφα, Δήμαρχοι Δήμου Δύο Ολύμπου και Πίδνας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Πρόεδροι Κοινοτήτων, Αστυνομικοί Διευθυντά Πιερίας, Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος. Συγχωρήστε με αν παραλείπω κάποιον, για τη συντομία του χρόνου θα συνεχίσω το λόγο μου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ημέρα έχει ένα ιδιαίτερο συγκινησιακό φορτίο, διότι πραγματοποιείται το όραμα ετών του Συλλόγου Μικρασιατών Πιερίας με τη δωρεά της μαρμάρινης, γλυπτής, αγαλματοποιημένης στήλης με την παράσταση της μάνας της Μικρασιάτισσας σε φυγή. Η δωρεά αυτή γίνεται εκ μέρους του Προέδρου, του ομώνυμου Κοινοφελούς Ιδρύματος κ. Διονύση Πασκάλη και επίτιμου πλέον μέλος του Συλλόγου εδώ και πολλά χρόνια Μικρασιατών Πιερίας, με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου σας. Ο Πρόεδρος κ. Διονύσης Πασκάλης στηρίζει και αναδεικνύει το ελληνικό γίγνεσθε σε ποικίλους τομείς δράσεων, της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, με γνώμονα πάντα τη θωράκιση της ταυτότητάς μας ως Έλληνες, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τον αξιακό κώδικα της κοινωνίας μας, προκειμένου να τεθούν δυνατές και σίγουρες βάσεις για ένα δημιουργικό μέλλον. Ανακαλώ στη μνήμη μου, όπως είπε πριν και ο πρόεδρος του Συλλόγου σας, την πρώτη επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών Πιερίας, τον κύριο Πασκάλη, κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα του πολιτιστικού σας συλλόγου, ενός συλλόγου με μακραίωνη παράδοση και ιστορία. Όταν σας ρώτησε πώς μπορώ να βοηθήσω, του απαντήσατε: «Πρόεδρε, το όνειρό μας είναι το άγαλμα της Μικρασιάτισσας μάνας. Είναι για εμάς σύμβολο αγώνων, σύμβολο πατρίδας, σύμβολο της ύπαρξής μας». Τότε ο κύριος Πασκάλη σας είπε απλά και λιτά: «Θα το κάνουμε όπως θέλετε. Ό,τι θέλετε για να είναι καλέστη το δημιούργημα υψηλής τεχνοτροπίας, αντάξιο του συμβόλου της Μικρασιάτισσας μάνας». Εσείς απορρίσατε την αλήθεια τότε, δυσκολευτήκατε να το πιστέψετε, αλλά σήμερα είμαστε στην ευτυχή θέση να το έχουμε εδώ για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Από την πρώτη στιγμή, όπως είπατε και Πρόεδρε, ο κύριος Πασκάλης στάθηκε δίπλα σας αρρωγός και υποστηρικτής. Στις δράσεις γενικά, με την έμπρακτη συνεισφορά του, ξεκινώντας από το Λάβαρο σύμβολο του Συλλόγου σας, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις, δράσεις σε διεθνές επίπεδο μέσω του live streaming. Σήμερα είμαστε στην ευτυχή θέση να προβούμε παρουσία εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Αρχών του Τόπου στα αποκαλυπτήρια του μνημείου αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα μάνα, ενός μνημείου που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Κατερίνης, ενός μνημείου φόρο τιμής στο μικρασιατικό ελληνισμό, αλλά και του απανταχού ελληνισμού, στους αγώνες του οποίου, οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε. Λίγα λόγια για τη μαρμάρινη αυτή στήλη, γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους δημιουργούς αυτού του καλλιτεχνήματος. Πρόκειται για ένα μεγάλο διαστάσεων άγαλμα κατά τους ειδικούς. Είναι όλη η μαρμάρινη βάση και το άγαλμα, η στήλη Νέστου, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με την υψηλής ευκρίνειας 3D μέθοδο του CNC από τοπικούς δημιουργούς, φιλοτεχνήθηκε συγκεκριμένα από τον γλύπτη κύριο Νικόλαο Εξαδάκτυλο υπό την επιμέλεια του κυρίου Σερδάρη, διότι κατά το μότο του Προέδρου του κυρίου Πασκάλη στηρίζουμε την Πιερία, στηρίζουμε τον κόσμο της, στηρίζουμε τους δημιουργούς της. Η κατασκευή αυτή συνεχίστηκε μετά το σχεδιασμό της με ένα πολυλειτουργικό πενταξονικό μηχάνημα και σήμερα είμαστε στην ευτυχή θέση να βλέπουμε αυτό το μοναδικό μνημείο, το οποίο τα αποκαλυπτήρια θα κληθείτε σε λίγο να πραγματοποιήσετε. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, σύλλογοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων, σε ό,τι χρειαστείτε για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Και ήρθε η πολυπόθητη ώρα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πασκάλη, κύριε Πρόεδρε, για τα αποκαλυπτήρια, παρακαλώ.
Ένα σχόλιο για το λογότυπο. Ποιος θα το πίστευε ότι πριν 3.000 χρόνια, όταν ο Όμηρος έγραφε στην Οδύσσια σε έναν στίχο του εκεί στο νησί της Καλυψούς. Ποιος θα το πίστευε, λέω, ότι πριν 3.000 χρόνια στη γη της Ιωνίας, όταν ο Όμηρος έγραφε στην Οδύσσια σε έναν από τους στίχους του στο νησί της Καλυψούς, όταν ο Οδυσσέας θέλει να φύγει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, να γυρνάει και να λέει στην Καλυψό: «Ή κατετελθέμενε και νόστι μονή μαριδέστε». Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να δουν τα μάτια του γυρισμού τη μέρα. 3.000 χρόνια μετά, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, όχι με την έννοια της επιστροφής, αλλά με την έννοια της στροφής των ματιών μας, όπως το έχει η μάνα στο συγκεκριμένο, να βλέπουμε τη Μητρώα Πατρίδα και να μπορούμε να την επισκεπτόμαστε για να αγκαλιάζουν στα γυμνά νεκροταφεία μας και εκκλησίες μας οι ψυχές των προγονών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριο